Είμαι βοριάς, είμαι νοτιάς, είμαι παιδί της παγωνιάς. Είμαι αλάνη του καημού και της φωτιάς. Ο Τάσος Μπουγάς είναι μια αυθεντική και άκρως ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος με συναρπαστική ζωή. Άμα το κυβερνούσαμε το κόσμο οι γυναίκες, θα ήμασταν καλύτερα, το ξέρουν εκεί πέτρες. Μακρόχρονη θητεία στη νύχτα, τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα και εξωτερικό και με τραγούδια σλόγγαν που τώρα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως, αχ είναι λίγος ο μισθός. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως, αχ είναι λίγος ο μισθός. Κυρίες και κύριοι, ο πλανητάρχης Τάσος Μπουγάς! Αγαπάτε! Να είστε καλά όλοι σας. Τι είναι αυτό που έχεις ρε φίλε με την νεολαία ρε φίλε? Περάσανε τα χρόνια, γνωριζόμαστε πόσα χρόνια από τη Θεσσαλονίκη? Ξέρω εγώ, 25 χρόνια γνωριζόμαστε. Τι είναι αυτό που σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος? Περνάει για αλλάζουν οι νέοι, έρχονται άλλοι νέοι και σαν σε αγαπάνε. Την απάντηση δεν μπορώ να την δώσω εγώ, ορίστε. Ρώτησε τους. Εσύ από πού πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Θα τους ρωτήσεις. Θα τους ρωτήσω μετά. Τι κάνεις? Από συνήθεια λέω ναι, αλλά είμαι όμως καλά. Να σου πω ένα λίγο, τι άλλαξες τα γυαλιά για την εκπομπή? Πρώτη μέρα, ναι. Πόσα χρόνια φορούσες τα άλλα τα γυαλιά? Όχι, έχω αλλάξει γύρω στα 14 ζευγάρια. Αυτό είναι το 15ο που είχα παραγγείλει το 98. Και ήρθε σήμερα. Όχι, το έχω. Άργησε λίγο, γι' αυτό λέω. Γεια, γεια. Για 98-2016 αργήσανε. Yeah, από και... πού το παρήγγειλες? Νικαράγουα. Από την Νικαράγουα. Yeah. Έχει ωραία γυαλιά Νικαράγουα. Ναι, και ειδική παραγγελία να μην ξαναβγεί άλλο. Αλήθεια. Ίδιο. Γιατί τώρα τελευταία, ας πούμε, μαθαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε για ψώνια στο Καράκας. Εσύ αγοράζεις την Νικαράγουα, τι έγινε? Άλλαξε η αγορά. Εγώ τα αγόρασα το 98. Α, τα αγόρασες, δεν τα παρήγγειλες? Τότε. Καλά, τα αγόρασες, τα παρήγγειλες κιόλας. Γεια! Come on, baby. Ήμουνα στην Αυστραλία τότε. Α, και τα παρήγγειλες από την Νικαράγουα. Πού να σε πιάσω, ρε πλανητάρχη, δεν μπορώ να σε πιάσω. Ήμουνα λίγο μακριά τότε. Ήσουνα στην Αυστραλία, τα παρήγγειλες από την Νικαράγουα, τα αγόρασες τότε και τα φόρεσες σήμερα. Αυτά είναι. Δεν παίζεται ο άνθρωπος σήμερα. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Δεν παίζεται. Λοιπόν, θα παίξουμε το γνωστό, κυρίες και κύριοι, give me five. Μόνο που τι. Σκέφτηκα κάτι, πήρα μια πρωτοβουλία. Επειδή Τάσο μου είσαι βαρύς γενικά, δεν είσαι ο τύπος. Ρε παιδί μου, θέλεις τον χρόνο σου. Κάνω λάθος? Καλά πάμε. Είσαι βάρης. Ζήτησα να είναι give me 10. Μόνο για σένα. 10. 10 δευτερόλεπτα να έχεις να απαντήσεις. Γιατί για τα λες αργά. Δηλαδή, εγώ θα σου κάνω την ερώτηση. Εσύ θα έχεις 10 δευτερόλεπτα. Ο Σταρόβας θα έχει 5. Άστον τον Σταρόβα. Εσύ θα έχεις 10. Γιατί απαντάς αργά. Επειδή ο Σταρόβας είναι πιο γρήγορος, δηλαδή. Σκέφτηκα σωστά? Καλά πάμε. Εντάξει, μέχρι καλά τώρα πάμε. Καλά πάμε. Ναι. Καλά πάμε. Να δούμε τι θα βρούμε να απαντήσουμε. Να δούμε τι θα βρούμε στο τέλος. Give me 5. Εδώ είμαστε. Καταρχάς ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη Σταρόβα και ένα χειροκρότημα για τα φροντιστήρια που καμισάς από την Πετρούπολη. Λοιπόν, Τάσο, ο αντίπαλός σου θα είναι ο Δημήτρης. Ναι. Ο Δημήτρης θα έχει 5 δευτερόλεπτα, επειδή είναι λίγο πιο, εντάξει, πιο τσαχπίνης. Εσείς, επειδή είσαι πιο βαρύς, θεωρείς ότι τα 5 δευτερόλεπτα... Πού βαρύσα κιλά? Όχι, ρε φίλε, είναι η προσωπικότητά σου, ρε φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα τι μου. Your personality. Oh, yeah. Thank you. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη. Δημήτρη, πρώτος εσύ, έχεις 5 δευτερόλεπτα. Θέλω να μας πεις... Εγώ. Ναι, εσύ. Ναι. Τρεις Ελληνίδες πολιτικούς που είναι ξανθές. Ράπτη, Φάνη πάλι Πετραλιά. Καληνύχτα, δεν έχω εγώ τη μέχασε. Σαν να δω θα διαργήσω. Τέλος χρόνου. Και γεννηματά Φόφη. Όχι ρε φίλε, έχει πάρα πολλές. Έχει Ρένα Δούρου, Εύα Καηλή, Ράπτη, Άννα Καραμαλή. Ναι. Κόσμο και κόσμο. Εντάξει, έπρεπε να τις ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα τα δούμε εγώ. Πες πολιτικούς και με πιάσε μια... 10. Τάσο. Ναι, γεια. Θέλω να μου πεις. Στα ελληνικά θα το πεις, Τάσο. Ναι. Στα ελληνικά θα πεις. Τρία ομορφόλογα που λες σε μια γυναίκα, έχεις 10 δευτερόλεπτα παρακαλώ, με το πάσο σου, δεν θέλω να αγχωθείς, με τον τάσο σου. Τάσο, τρία ομορφόλογα που λες σε μια γυναίκα, αλλά ωραία, πάμε. Μ' αρέσεις. Είσαι πάρα πολύ ωραία.
και σε θέλω. Πάτα! Πάτα! Ωραία! Τέλος! Φαντάσου, δώσαμε 10 δευτερόλεπτα και έπεσε στο 1 δευτερόλεπτο. Καλά λέω εγώ. 1-0 και πάμε πάρα πολύ καλά, το κατάλαβες. Έτσι. Yeah, yeah. Μ' αρέσεις, yeah. Σε γουστάρω και σε θέλω. Τι είπες? Yeah. Yeah. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία και πάμε εδώ. Ναι. Πες μας 3 φαγητά, Δημήτρη, που ξεκινάνε. Πέντε φίλε. 3 φαγητά που ξεκινάνε από λάμδα. Λουκουμάδες, λαζάνια και λιαστή ντομάτα. Λιαστή ντομάτα. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, σαλάτα. Ναι, εντάξει, όχι, μέσα είναι. Αλλά τώρα δεν έχει λαχανοντολμάδες, έχει λαχανόριζο. Θέλω να μου πεις, Τάσο. Τι. 10 δευτερόλεπτα εσύ. 3 προτερήματα του χαρακτήρα σου. Τα είπα όλα. Εγώ θα το πάρω σωστό. Μα και εγώ θα το πάρω σωστό. 2-1 για τον Τάσο Μπουγά. Δηλαδή, αφήνω τους άλλους να μιλήσουν. Ναι, τέτοια ανάλυση, να πούμε, αυτοκριτική, δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, τι να πω. Την έκανα στο φτερό την ανάλυση. Είναι, νομίζω, ήταν αυτό που φανταζόμουν όταν θα κάναμε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις εσύ, Δημήτρη, ναι. 3 κακές συνήθειες που έχεις. Λυπάμαι, Δημήτρη, έχασες. Γιατί? Τι σχέση έχει η δικιά σου σιωπή με τον Μπουγά? Καμία. Ήταν επιτηδευμένη. Ήθελα να πω με τη γλώσσα του σώματος ότι δεν έχω κακές συνήθειες. Εσένα δεν είναι γλώσσα αυτή που έχεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι άλλη βαρύτητα η σιωπή του Τάσου, άλλη δικιά σου, δεν μπορώ να το πάρω σωστό. 2-1 και χάνει ο Δημήτρης, συγγνώμη παρακαλώ. Πάρα πολύ ρε. Θέλω να μας πεις, Τάσο, 3 Ελληνίδες τραγουδίστρες που σου αρέσουν πολύ. Μαρινέλα Παπαδοπούλου και η Θεσσαλονικιά η Νατάσα. Η Νατάσα Πατάς, πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, θέλω να μας πεις, ναι, 3 διάσημους ζωγράφους. Ρέμπραντ, Βαν Γκόγκ και Κλίμτ. Δες πάλι, δες εδώ που προλαβαίνεις. Να πούμε για τον Κλίμτ ότι το φιλί, το φιλί. Είναι το διάσημο φιλί του Κλίμτ, που είναι το ζευγάρι. Θα το δείτε. Καλά, μπορεί να μην λέγεται Κλίμτ ακριβώς. Κλίμτ. Ναι, το φιλί του Κλίμτ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Κλίμα, όχι κλίμα. 3-2. Ήταν μια επίδειξη γνώσεων από Τάσο. Τρεις. Πες μας 3 τραγούδια, όχι ολόκληρα, τους τίτλους, που έχουν μέσα τη λέξη νύχτα. Νύχτα Στάσο. Δύο νύχτες ανταμώσανε. Και νύχτα. Ξερογιάστρα. Πάτα! Yeah. Yeah. Το είπες πολύ αργά, Τάσο. Never mind. Never mind. 3-2. Δεν το κάνει πάλι το χατήρι. Όχι, φίλε, να σου πω, όταν το είπε, ο χρόνος ακόμα έτρεχε, οπότε θα το πάρω σωστό. 4-2, Τάσος Μπουγάς. Άκου να δεις εδώ. Εδώ θα είμαστε δίκαιοι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τα βλέπετε, παιδιά, έτσι. Κάνουμε πάρα τα πάντα για να χάσω. Πες μας, Δημήτρη, 3 αιτίες, ναι, για να ξεκινήσει ένας καυγάς. Ασυμφωνία χαρακτήρων, για άργησες και μου είπες ψέματα. Αυτή δεν πήγε στιγμή. Πάλι δες εδώ. 4-3. Εντάξει. Τάσο. Yeah. 3 μέρη που ξοδεύεις τα λεφτά σου. Στο φαγητό. Σε διασκέδαση. Και θάλασσα. Πάτα. Τέλεια, τέλεια. 5-3. Δηλαδή πας και πετάς τα λεφτά μέσα. Για να πας στη θάλασσα πρέπει να διαθέσεις για να φτάσεις μέχρι εκεί. Μια χαρά είναι. Σκάφι μου, έχεις σκάφι τέτοια. Σκάφι όχι, είχε η μάνα μου που έβλενε τα ρούχα. Εγώ δεν έχω. Έχει ένα σκάφος. Μ' αρέσει το ΙΕ του Τάσου, φίλε. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι το που κάνω. Take me back to my boat. 5-3. Και Δημήτρη, θέλω να μας πεις 3 πανεπιστήμια της Ελλάδος. Αριστοτέλειο, του Πειραιά και Πατραϊκό, Πάτρας. Δεν μπορώ να το πάρω σωστά. Γιατί? Δεν μπορώ να το πάρω σωστά. Δεν έχει ο Πειραιάς πανεπιστημίο. Καλά, έτσι που λες παντού σε όλη την Ελλάδα έχει σχολές, ΤΕΙΑ, ΕΙ, αυτά δεν μπορώ να το πάρω σωστά. Λέει, τι θέλεις να πω ρε φίλε, παπί. Να πεις Αριστοτέλειο, Μετσόβιο, Καποδιστριακό, Πάριο. Έχεις βάσει το Μέτσοβο. Δεν είδα πανεπιστήμιο εκεί. Ψέματα μας είπαν. Τάσο. Κάτι κοντοσούλια έβλεπα. Τάσο.
Ψέματα να πω, ρε παιδιά, στη σειρά ήταν. Παρατεταγμένο, ωραία, τη θυμήθηκα τώρα τα φίλια. Τάσο. Τάσο, έχεις 20 δευτερόλεπτα. Τάσο, έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις τρεις λόγους που σε έκαναν πάντα να φεύγεις από μια γυναίκα. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Σωστό. Ζήλια. Ζήλια, σωστό. Και χωρίς κανένα λόγο. Πάτα! Τέλεια, τέλεια. Το τελευταίο το άκουσες. Ναι, να φεύγεις χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, ρε Τάσο, τι σημαίνει να φεύγεις χωρίς κανένα λόγο? Έχουν γίνει τόσα πολλά που στο τέλος λες δεν μας φέρνει άλλο. Yeah. Okay. Δημήτρη. Παιδιά, μην γελάτε, εδώ δίνουμε την ψυχή μας. Σας παρακαλώ. Θα ήθελα να μας πεις κάτι εύκολο, πες μου. Τρία αντικείμενα που μπορείς να βρεις μέσα σε ένα sex shop. Δονητές, μαστίγια και... Λιπαντικά! Λυπάμαι, έχασα. Έλα τώρα που έχασα. Τι, το τελευταίο τι είπες? Λιπαντικά, λέει. Λιπαντικά, κάτι. Τι θέλει. Α, το γρασάρισμα, κάτι. Yeah! Yeah! Τάσο, μαγειρεύεις? Ναι. Μαγειρεύεις, ε. Yeah. Πάρα πολύ, ρε. Πες μας τρία φαγητά από το Κατάρ. Πες μας τρία φαγητά, Τάσο, που μαγειρεύεις συχνά στο σπίτι. Μακαρόνια. Ωραία. Ψητά. Ψητά. Και λαχανικά πολλά. Πάτα, Τάσο. Στον ατμό. Πάρα πολύ ωραία. Και πες μας τρία ζώα, Δημήτρη, γρήγορα από αλφα. Άλογο, αράχνη και αντιλόπι. Και τρία ζώα από βήτα. Βόδι, βάτραχος και... Λυπάμαι, τρία ζώα από γάμα. Άντρα και σου. Και έφυγε κιόλας. Τάσο, έλα σε παρακαλώ, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Όπως κατάλαβες, Τάσο, εδώ πέρα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Και υπάρχει μια αγάπη και μια εκτίμηση ο ένας του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Διότι ωραίο είναι να σε βρίζει ο άλλος, γιατί όταν σε βρίζει μέσα από την καρδιά του, σημαίνει ότι σου λέει αυτό που εννοεί. Ναι. Σωστό? Yeah. Yeah. Τάσο, διαβάζω εδώ καταρχάς ότι κάθε πρωί πας 8 ώρα και κάνεις μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Yeah. Είσαι χειμερινός κολυμβητής. Πάρ' το και έτσι. Why? Μ' αρέσει. Δηλαδή. Και κάνει καλό στην υγεία. Αυτό είναι αλήθεια. Yeah. Όταν πας μόνος σου, έχει και άλλο κόσμο εκεί. Βρίσκω για άλλους πολλούς. Πού πηγαίνεις αν επιτρέπετε? Στη Βραβρώνα. Στη Βραβρώνα, έτσι. Ναι. Πόσο ρίτσα κάθεσαι, δηλαδή ακόμη και αν βρέχει, ακόμη και αν έχει θερμοκρασία. Όχι, μέχρι... άμα βρέχει ποτέ. Γιατί? Γιατί φοβάμαι τις αστραπές. Α, σωστό. Από αστραπή έχει φύγει πολλοί κόσμος. Μέσα στη θάλασσα. Ναι. Έχεις δίκιο. Όχι. Μέχρι τι θερμοκρασία έχεις πάει, δηλαδή? Έξω. Θερμοκρασία έξω 4. 4, ε. Ναι. Και μέσα η θάλασσα, ας πούμε, να έχει. Είναι πάντα 18 με 19, το πολύ 20. Και, άρα αρρωσταίνεις και δύσκολα σε λόγω της. Ναι, εντάξει, γιατί πηγαίνω. Εκεί πέρα γδύνομαι, μόλις ξαναβγαίνω. Πότε να γδύνεις από το σπίτι, ρε Τάσο? Όχι, είναι πολλοί που. Πάνε γυμνοί. Αφήνουν και 100 μέτρα. Εγώ πάω με ένα τζιπάκι που έχω μπροστά στο κύμα. Α, και πας, γδύνεσαι, μπαίνεις, ναι, ξε... δίνεις και βγαίνεις. Σκουπίζουμε και φεύγω. Ναι. Πάρα πολύ. Με τα γυαλιά ή χωρίς? Πάντα με γυαλιά. Πάντα με γυαλιά. Yeah. Μόνο ένα βίντεο κλιπ σου είδα που δεν είχες γυαλιά. Πότε? Τώρα που το παίξαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα έτυχε. Πώς και έτσι? Μπορεί να ήμουν αιδρωμένο. Yeah. Το γυαλί τι είναι για σένα? Το γυαλί είναι μία μόδα που την επέβαλα εγώ στην Ελλάδα. Και επειδή δεν μπορεί να θυμηθείς κάτι, με έχεις καλέσει δύο φορές. Δεν μιλάω, εκτός του Αντένα. Ναι. Με έχεις ξανακαλέσει άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Πριν πόσα χρόνια, φίλε? Ήτανε, το θυμάμαι καλά εγώ, το 98. Μάλιστα. Δούλευα εκεί. Και ήρθαμε γυαλί και βγήκα τηλεόραση και μάλιστα λίγο λογοφέρνατε μέσα πώς θα βγει, γιατί να βγει με γυαλί, και είπα ότι το βράδυ που δούλευα στο μαγαζί μου πρίξανε το μάτι το ένα με γαρίφαλα. Εκείνο το βράδυ δεν είχα πρίξει μου, αλλά ήθελα να βγω με γυαλί για πρώτη φορά. Η πρώτη σου φορά που βγήκες με γυαλί? Η πρώτη μου φορά που βγήκα με γυαλί σε τηλεόραση ήσουν εσύ.
Πώς θα αναγράψω αυτό το βιβλίο δεν ξέρω, ρε Τάσο. Και εάν υπάρχει αρχείο σε αυτό το κανάλι που ήσουν. Να το βρούμε. Θα το βρείτε. Να το βρω. Ναι. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα σας το ζήτησαν και το ξαναπαίξατε. Και κάθε μέρα με ρωτάγανε γιατί σε παίζουν κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω εγώ λέω. Και από κάποιο τηλέφωνο για τα γυαλιά λέει και κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δηλαδή χώρια το τραγούδι. Έχει έρθει κάποια εταιρεία που εμπορεύεται γυαλιά να σου κάνει πρόταση. Όχι. Κακός. Ήταν λάθος δικό μου. Γιατί? Όταν ήρθα στην Ελλάδα τότε που είπα να βγω με το γυαλί και βγήκα και με το πουρο, έπρεπε να το κάνω. Δεν το έκανα, πάει τελείως. Καλά, μπορεί να έρθει τώρα κάποια στιγμή μια άλλη εταιρεία και να διαφημίσει τα γυαλιά. Μπορεί. Γιατί καλλιτέχνης είσαι, νομίζω ότι δέχεσαι. Δεν δέχεσαι μια διαφημιστική καμπάνια να κάνεις. Βεβαίως. Εσύ είχα αφήσει στους 12 γάμους. Ναι. Έχεις κάνει και 13ο. Όχι, έχω παραμείνει ακόμη στους 12 γάμους. Ναι. 12 γάμους, 2 θρησκευτικούς και 10 στο εξωτερικό έχεις κάνει. 2 ναι. Στην Ελλάδα και 10 στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έμεινε σε τόσο λίγους. Γιατί έφυγα από το εξωτερικό. Αν έμεινε στο εξωτερικό, πόσο θα φτάναμε, ρε Τάσο. Εξαρτάται. Τώρα μπορεί να. Είχα κάνει άλλο κάνα 2-3 ακόμη. Πάντως γαμοφοβικό δεν σε λες. Όχι. Εγώ έκανα τους γάμους για να παραμείνω εκεί. Γιατί παλιά. Εάν εξαρτώσουν πάντα από τα αφεντικά που σε καλούσανε. Βεβαίως. Και επειδή τα αφεντικά ήταν λίγο στο έτσι δυσκύλι, διότι βρισκόντουσαν κάποιο άλλο αφεντικό, κάποια άλλα αφεντικά για να σου δώσουν παραπάνω, σου λέγανε ότι άμα φύγεις, χάνεις και τη βίζα. Σωστά. Και σε στέλνουμε στην Ελλάδα. Οπότε εξαρτιώσουν εσύ από το γάμο σου. Ναι. Ενώ τότε με το γάμο δεν έτρεχε τίποτα. Μάλιστα. Βέβαια, από όλους αυτούς τους γάμους τους 12 έχεις κάνει ένα παιδί να σου ζήσει που ζει στη Θεσσαλονίκη πλέον. Ναι, είμαι Θεσσαλονίκη. Δεν ασχολήθηκε με το τραγούδι. Όχι, και είμαι και πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Δεν ήθελες. Όχι. Όχι, όχι. Γιατί? Διότι πάντα θα υπήρχε μια σύγκριση. Επειδή γνωρίζω από αλλουνών παιδιά τραγουδιστών, πάνε να τους ακούσουν και λέει ο πατέρας ήταν πιο καλός από αυτόν. Ναι. Πάντα υπάρχει, συγκρίνουν δηλαδή. Μια άδικη σύγκριση γιατί είναι δύο διαφορετικοί. Και είναι άδικη, όπως το είπες. Ναι. Όχι, δεν ήθελα εγώ, μπράβο. Δεν μου άρεσε. Ναι. Έχεις, δεν ξέρω, εσύ λογικά με τόσους γάμους πόσες κουμπάρες έχεις, ρε φίλε. Αρκετές, κουμπάρες και κουμπάρες. Ναι. Χάμος. Έχεις ναι. Γράψει και το τραγούδι Κουμπάρα να με συμπαθάς. Ναι. Και ήταν και μεγάλη επιτυχία, μάλιστα. Ήταν ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, δηλαδή. Όχι, το ζήσεις όχι, κουμπάρα. Μου το φέρανε, μου το φέρανε. Ας το φέρανε αυτό. Ναι, μάλιστα. Ναι. Ποια είναι η σχέση με τις κουμπάρες σου, πάντα καθαρή. Καθαρή. Πάντα, ναι. Πάντα καθαρή. Όχι βρώμικη ποτέ. Ποτέ. Ναι. Σε αυτό είσαι απόλυτος, δηλαδή. Γεια, γεια, γεια. Δηλαδή αυτό ο κουμπάρο στην κουμπάρα. No, no. Σε μένα όχι. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι έτσι ο γιος σου, για να κλείσουμε, ότι είναι ψυχολόγος και είναι και πολύ επιτυχημένος ναι. Στη δουλειά του. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά. Να του στείλουμε και χαιρετίσματα. Ναι. Πάρα ναι. Πολύ ωραία. Καταρχάς έχεις βγάλει πόσους δίσκους, διαβάζω εδώ λίγο, ότι έχεις, πρέπει να το διαβάσω, 55 δίσκους και 9 είναι χρυσή. Το λέω καλά? 9 έχω πάρει εγώ σπίτι μου. Τους άλλους τους είχαν ετοιμάσει. Όλο θα έρθουμε στην άλλη δουλειά που θα κάνει σε εμάς. Σε εμάς, το τονίζω. Θα σου δώσουμε το. Επόμενο, χρυσό. Το χρυσό. Θα σου δώσουμε το χρυσό στην επόμενη. Επειδή εγώ τα συμφέροντά μου ήταν διαφορετικά, άλλαζα εταιρείες, δεν το έπαιρνα ποτέ. Μάλιστα. Εδώ ο Μαγαρίτης, ο Καζίδης και κάποιοι άλλοι σαν τον Καζίδη δεν πήρανε ποτέ ένα χρυσό δίσκο. Ξέρεις εσύ. Όχι, ποτέ. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Ναι, ποτέ. Και εμείς που τους πήραμε, τι έγινε, τους έχουμε εκεί και τους βλέπουμε και τους. Όταν λέμε χρυσό, με πόσα έχεις πουλήσει, δηλαδή το. Από 50.000. Από 50.000. Ναι, 50.000, όχι παραμυθένια τα οποία βγάζουν τώρα. Όπως βλέπεις, γιατί τα βλέπεις και εσύ στην τηλεόραση. Κυκλοφόρησε το CD σήμερα και αύριο έχει χρυσό. Από πού και σου πω. Μάλιστα. Ποιο ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία δίσκος, ας πούμε, που έχεις κάνει στην καριέρα? Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ο Πλανητάρχης. Που. Ξεπέρασε, δηλαδή έφτασε σε πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο. Πώς βγήκε αυτό το όνομα, ρε φίλε? Από το τραγούδι που έγραψα. Το τότε με τον Κλίτον ήταν, επειδή υπήρχε το πρόβλημα με τη Μόνικα. Μου είπανε γράψε ένα τραγούδι, γράψε ένα τραγούδι. Δούλευα Θεσσαλονίκη τότε εγώ. Και ερχόμουν την Κυριακή. Και το έγραψες. Και το έγραψα. Κυριακή πρωί. Την Τετάρτη έχουμε ένα εξτρά στην Κοζάνη. Έξω παίζαμε. Και αφού το είχαν φτιάξει το τραγούδι, λέμε γι' αυτό. Άλλοι λέγανε όχι, μην το πεις, εγώ όχι, λέω θα το πω. Από την ώρα που το είπα, μας το ζητήσανε 10 φορές. Οπότε κατάλαβες ότι θα γίνει και επιτυχία. Ναι. Το τραγούδι πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως.
Ναι. Το μισθό εννοώ. Ναι. Αυτό δικό σου είναι? Όχι. Αυτά στα φέρνουνε? Ναι, μου τα φέρνουνε. Και εσύ μόλις το δεις θα καταλάβεις αν ένα τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Ναι. Όχι πάντα όλα. Mm-hmm. Όχι. Αυτό έγινε επιτυχία. Έγινε, ναι. Δηλαδή έρχονται στα μαγαζιά και σου ζητάνε, πες μας το πότε τον παίρνεις. Πώς το ζητάνε? Ναι, όμως θα ακούς. Το μισθό. Το μισθό. Το μισθό λένε. Ναι. Γιατί δεν ξέρω πώς θα το πω. Δηλαδή, αν δεν μου έρθει ο μισθός, θα πω πότε τον παίρνεις. Πότε τον τρως και είναι λίγος ο μισθός. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν τα είπα αυτά τα τραγούδια, το βλέπα το θέμα που τα είπα. Ποιο ήταν το θέμα, για ποιο ήταν ο λόγος που τα είπες? Το οικονομικό. Το οικονομικό. Όπως και το οικονομικό. Και διότι απαγορεύεται το τσιγάρο. Είπα και το τσιγάρο τότε. Μάλιστα. Άρα θεωρούσες ότι αυτό θα ήταν επιτυχία για να βγάλεις λεφτά. Ναι. Πολύ τίμιο και παρακαλώ ένα χειροκρότημα. Ναι. Το εννοώ. Ναι. Είσαι ντόμπρος, έτσι το έπιασε, σου λέει θα γίνει επιτυχία, θα τα οικονομήσω. Ναι. Και αυτή είναι και η δουλειά ενός τραγουδιστή, ενώ που το νιώθει ότι αυτή τη δουλειά την κάνει για να ζήσει. Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά κάνω όλα μου τα χρόνια. Λοιπόν, έναρξη καριέρας σε εφηβική ηλικία. Μακροχρόνια θητεία στη νύχτα, τεράστια επιτυχία, τραγούδια. Και έχεις και κατηγορίες ποτέ για φυλάκιση και για όλα αυτά, έχεις περάσει. Έχεις και γνωριμία με τον Άκη Πάνο μέσα στη φυλακή. Ναι. Αυτή η γνωριμία μέσα στη φυλακή με τον Άκη Πάνο πόσο σου άλλαξε την οπτική? Εντάξει, δεν ήθελα να τον δω εκεί που ήταν. Γνωριζόσασταν πριν ή γνωριστήκατε εκεί? Είχαμε γνωριστεί και πιο πριν. Μάλιστα. Αυτός μου άφησε κάτι τραγούδια τα οποία έγινανε πολλές συζητήσεις σε τηλεοράσεις και. Μάλιστα. Και μετά βγήκαν τα παιδιά τους, προκειμένου να τα πω τα τραγούδια πρέπει να πάρω την έγκριση από αυτά. Α, πότε δεν ενώ μπορούσες. Αυτός ήταν αρνητικός και τελικά παραμείναν έτσι τα τραγούδια. Μάλιστα. Ενώ αυτός σου τα έδωσε για να τα πεις, δεν πήρες την έγκριση από να τα παιδιά. Να τα πω και να πάνε τα λεφτά για το χαμόγελο του παιδιού. Μάλιστα. Η ιστορία αυτό με την φυλακή πόσο σου στήχησε ή όχι? Από ένα μέρος χώρια ότι με πείραξε πάρα πολύ, διότι κατηγορήθηκα άδικα. Για μαστροπία είναι, ναι, η κατηγορία. Που δεν έγινε ποτέ δικαστήριο για μένα. Ποτέ. Ναι. Τι έννοιες ότι μπήκες απλά μέσα πριν? Βάλανε, ναι, πριν, ναι, έτσι και με. Και αποσύρθηκαν οι κατηγορίες και βγήκες. Ναι, ναι, χωρίς δικαστήριο, χωρίς τίποτε. Βέβαια. Άρα δεν υπήρξε ποτέ δίκη, δηλαδή. Ποτέ. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει και να το βρει. Καλά, ναι, τι να, άμα το λοιπόν, λες εσύ, γιατί... ναι. Άδικα με κατηγορήσανε γιατί θέλανε κάποιον να στείλουν μέσα. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Και αλλά συγγνώμη, πόσο καιρό, μου έκανε πολύ καλό εμένα. Η αρνητική διαφήμιση ήταν αυτή που όπου πήγαινα μετά γινόταν ο χαμός. Πόσο καιρό έμεινες μέσα? Έμεινα 40 μέρες. Α, λίγο. Δεν έχεις μείνει. Ναι. Μάλιστα, 40 μέρες. Ναι. Σε αυτές τις 40 μέρες είδες λίγο διαφορετικά τη ζωή? Ενώ ότι κάποια στιγμή η φυλακή μπορεί να λειτουργήσει. Η αδικία, να πούμε, με έπνιγε κάθε μέρα. Σε έπνιγε. Ναι, πολύ. Αλλά γνώρισα ανθρώπους που κάθε μέρα το ξεπερνάγα και πιο καλύτερα. Όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται άδικα μέσα στις φυλακές? Πάρα πολύ. Πολύ, ε. Βέβαια. Παίρνω εγώ τον εαυτό μου. Με στείλανε τσάμπα. Και με βούλευμα με αφήσανε. Λοιπόν. Μάλιστα. Ο πατέρας σου είχε μπακάλικο. Ναι. Σε πίεσε ποτέ να ασχοληθείς με το μαγαζί, να σου πει κρατώ τον μπακάλικο? Όχι, και. Όχι. Ήθελε να μάθω γράμματα. Έμαθες? Πήγα μερικές τάξεις στο γυμνάσιο, mm-hmm. με προόριζε για καθηγητή, δεν ήθελα. Εγώ μου άρεσε το τραγούδι και σηκώθηκα και έφυγα 16 χρονών. Από το σπίτι? Ναι, ήρθα στην Αθήνα. Σε κυνήγησε να σε πάει πίσω? Όχι, γιατί ήταν τα αδέρφια του εδώ στην Αθήνα και. Α, και ένιωθε καλά. Ναι, ναι. Ο πατέρας σου ήρθε ποτέ να σε δει στο μαγαζί? Ναι. Ναι. Πώς του φάνηκε, τι σου είπε? Πρώτα απ' όλα δεν μου είπε ότι θα έρθει. Mm-hmm. Και κανόνισε μια βραδιά και ήρθανε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή μου είπαν ότι είναι ο πατέρας σου. Γιατί δεν ήρθε να καθίσει μπροστά, ήταν πίσω. Πώς ένιωσες? Πάρα πολύ καλά και θυμάμαι ότι δάκρυσα εκείνο το βράδυ γιατί είπα ένα τραγούδι της τότε εποχής. Λέγεται και τώρα, γιατί έχει τύχει και το έχω ακούσει σε ραδιόφωνο. Πατέρα ξεκουράσου, πατέρα ξεκουράσου. Τώρα δουλεύουν για σένα τα παιδιά σου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και όντως γι' αυτό είχα πάει εγώ στον πύργο. Γιατί είχε πάθει ζημιές από την επιχείρηση που είχε, τον μπακάλικο και. Μάλιστα. Νιώθεις ότι ήσουν εντάξει με τους δικούς σου, εσύ? Πάρα πολύ. Και το γνωρίζει πολλοί κόσμος αυτό. Πολλοί κόσμος. Νιώθεις ότι, ας πούμε, με το γιο σου είσαι εντάξει επίσης σαν πατέρας? Ναι. Ότι αυτά που έπρεπε να του πεις ή αυτά που έπρεπε να το κάνεις, τα κάνεις. Και κάθε μέρα δηλαδή. Κάθε μέρα. Έχετε επαφή πάρα πολύ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Μετά το στρατό έμεινες 7 χρόνια στη Γερμανία.
Όχι ακριβώς μετά το στρατό, μετά όταν χώρισα και πήρα και το παιδί μαζί μου και το μεγάλο. Από ποια φορά χώρισες? Από τη δεύτερη γυναίκα. Γιατί έχουμε χάσει και την μπάλα, συγγνώμη. Δεν την έχω χάσει. Ναι. Από τη δεύτερη γυναίκα. Μετά τη δεύτερη γυναίκα φεύγεις και πας στη Γερμανία. Ναι, από θρησκευτικό γάμο. Από θρησκευτικό γάμο. Και πήρα το παιδί μαζί μου. Ο γιος. Ναι, και το μεγάλωσα εγώ. Αν επιτρέπετε, πώς το πήρε το παιδί και δεν το κράτησε η σύζυγος, τότε η σύζυγος? Επειδή δεν θέλω. Το πήρα και έφυγα και δεν την ένιωξε καθόλου, με λίγα λόγια αυτό σου λέω. Δεν την ένιωξε ούτε να με κυνηγήσει ούτε τίποτε, τίποτε. Πολύ, πολύ δύσκολο αυτό. Κι όμως. Για έναν άντρα. Δηλαδή είσαι το μεγάλο στο παιδί. Ναι, ναι. Και αν επιτρέπετε, η μάνα δεν ήρθε ποτέ να το δει στη Γερμανία. Ποτέ. Ποτέ. Τι λες, ρε φίλε, τώρα. Σκληρό αυτό που λες. Σκληρό έτσι, και για το παιδί να μεγαλώνει χωρίς μάνα. Είναι η αλήθεια. Ενώ, και αν θα φωνάξει τον γιο μου και το ρωτήσει. Θα σου πει, ναι, μετά, στα 13,5 χρόνια γνώρισε τη μάνα του όταν γυρίσαμε. Α, 13,5 χρόνων. Και του είπα μια ιστορία, όπως λένε στους κινηματογράφους παλιά που λέγανε κάτι ιστορίες. Για να μην τον πληγώσεις για τη μάνα, ναι, του. Και, ναι, και του είπα, ναι, άμα θες να τη δεις, η μάνα σου είναι αυτή. Του είπες, είναι εδώ, στη Χαλκίδα. Εσύ του είπες καλά λόγια για τη μάνα του? Ποτέ δεν κατηγόρησα εγώ τη μάνα του. Ποτέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προς τιμήν σου. Δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι μεγάλη, ναι. Είναι πολύ αντρίκιο αυτό και είναι πολύ μεγάλο πράγμα και κάθε φορά προσπαθώ να το λέω μέσα από την εκπομπή. Μην κατηγορήσει ποτέ κανένας πατέρα και μάνα στο παιδί, διότι τώρα εκτός κάποιων περιπτώσεων που δεν πάει το μυαλό μου, έτσι, ναι. Αλλά για εγωισμούς και γιατί δεν τα βρήκαμε. Όχι. Όχι, και όχι. Γιατί δεν κάναμε τον. Ούτε γιατί δεν τα βρήκαμε, ποτέ δεν το είπα. Δεν το συζήτησα με το γιο μου. Σήμερα η σχέση του γιού σου με τη μητέρα του είναι πολύ καλή. Μπράβο, ρε Τάσο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί που λες. Δεν του είπα να μην πάει να τη δει. Εγώ του είπα και να δεν του είπα ποτέ και κάτι αρνητικό ώστε να του χαλάσει μέσα όλη αυτή την εικόνα. Ποτέ. Εσύ αν επιτρέπετε μαζί τη, επειδή έχει κάνει το παιδί. Όχι, δεν έχουμε ξανά. Καμία σχέση. Ναι, δεν ξέρω. Να... Μάλιστα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο μαέστρος ο Αλεξανδράτος σου είχε προτείνει να τραγουδήσει 17 με 19 τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου και δύο του Πλάσα για να κάνει την ανατροπή με τον Τάσο Μπουγά. Τα είπα. Κάναμε μια μεγάλη συναυλία που έγινε σε ένα κλειστό χώρο στα Σπάτα. Mm-hmm. Όπου βάλαμε 1.100 άτομα. Δεν έπαιρνε και άλλα. Ένιωσες ότι εσύ θα μπορούσες να τα πεις αυτά τα τραγούδια? Πιστεύεις ότι υπάρχουν τραγούδια? Και γι' αυτό τα είπα. Ναι, τα είπες, δηλαδή το ξανά κάνεις αυτό το εγχείρημα ξανά? Μαζί του όχι. Υπήρχε ένας άλλος λόγος που δεν πήγα, δεν ξανασυνήξα εγώ. Υπάρχει ένα όριο στο ποιος θα τραγουδήσει Χατζηδάκη, Θοδωράκη? Δηλαδή, ο Τάσος που τραγουδάει το «Πάρε μου μια πίπα», ας πούμε, ναι, το τραγούδι, έτσι, μπορεί να πάει μετά να τραγουδήσει Χατζηδάκη, Θοδωράκη? Ναι, θα σου πω για κάτι άλλο. Την καταλαβαίνεις την ερώτηση? Βεβαίως και την καταλαβαίνω. Το «Πάρε μου μια πίπα», εγώ το είπα γιατί το είδα ότι το τραγούδι θα γίνει μεγάλη επιτυχία και επειδή άλλαζε το λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα. Και όπως το βλέπεις και το βλέπουμε όλοι. Όποιο ραδιόφωνο και αν ανοίξεις, δεν θα ακούσεις πρώτα απ' όλα να παίξουν μπουζούκια. Αυτό είναι αλήθεια. Αφαιρέσανε και τα μπουζούκια. Και οι τραγουδιστές οι τωρινοί, mm-hmm, που βγάζουν τα καινούργια CD, στα τραγούδια δεν βάζουν μπουζούκια. Βάζουν μόνο πλήκτρα και κάτι άλλα όργανα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα όριο σε έναν τραγουδιστή μέχρι που μπορεί να φτάσει να τραγουδήσει κάτι. Ναι. Στο Θοδωράκη Χατζηδάκη. Εγώ ήξερα, γιατί πρώτα τραγουδούσα τα πάντα. Μάλιστα. Δεν είχα πει την πίπα και κάτι άλλο. Mm-hmm. Γιατί να μην μπορώ να τα πω του Θεοδωράκη? Είναι αλήθεια ότι η γυναίκα σου δάγκωσε το χέρι στο καμαρίνι την ώρα που τη έδινε αυτόγραφο? Ναι, αυτό έγινε στο Πλανητάριο, ναι. Τι έγινε και γιατί στο δάγκωσε? Όπως μπαίνει ο κόσμος, μπαίνει μέσα για αυτόγραφα, υπογράφησε μια κοπέλα και είναι μια άλλη και μου πατά εδώ σε αυτό το χέρι. Ναι. Δαγκωνιά, μιλάμε για δαγκωνιά, όχι. Αλήθεια. Σπλάκα, ναι. Τι κάνεις? Και ευτυχώς τη βούτυξε ο μαέστρος. Αυτή γιατί σε δάγκωσε? Ήθελε να κόψει, λέει, ένα κομμάτι να το πάρει μαζί της στη Λάρισα, γιατί ήταν η Λαρισαία. Έτσι την είδε, έτσι έκανε, τι να σου πω. Άλλα ακραία περιστατικά που είχες στη ζωή σου με θαυμάστρες ή με ανθρώπους, είχες τέτοια έτσι που να θυμάσαι? Αυτό είναι το πιο ακραίο. Το πιο ακραίο. Ναι. Σπάταλο στη ζωή σου? Ναι, κάποιο καιρό, ναι, ήμουν, υπήρξα. Έβγαλες χρήματα από το τραγούδι? Έβγαλα, δόξα τω Θεώ. Έχεις αφήσει στην καβάντζα τίποτα έτσι για τις δύσκολες στιγμές? Για σήμερα έχουμε να τη βγάλουμε, τώρα δεν ξέρω, για αύριο θα δούμε. Από άντρα έχεις δεχτεί φλερτ? Εγώ όχι. Όχι. Επειδή είσαι πολύ βαρύς και δεν φαντάζομαι ποτέ κανένας να έρχονταν να στο... Όχι, όχι, όχι. Όχι, ε? Όχι, όχι. Να κάποιος να σου κάνει τα γλυκά μάτια να σου πει αυτά? Όχι, όχι. Αν ποτέ στο θα στο έκανε κανένας, πώς θα αντιδρούσες? Δεν ξέρω, εξαρτάται. Είναι ανάλογα την ώρα. Να είμαι στην πίστα. Επάνω και όχι, στο καμαρίνι. Θα έρχονταν για αυτόγραφο και θα σου έλεγε μ' αρέσει να σου δώσω ένα φιλί στο στόμα. Στο στόμα? Ναι.
Θα έφευγε κλωτσιδόνι έξω. Ναι, ότι μπορούσα να τον έβγαινε. Μάλιστα. Θα σου κάνω γρήγορες ερωτήσεις. Πες τις. Τι έχεις καταλάβει για τη νύχτα τελικά μετά από τόσα χρόνια? Ποιοι επιβιώνουν? Αυτοί που έχουν λίγο παραπάνω μυαλό από τους άλλους. Τι μπορεί να σε κάνει να φοβηθείς? Τα πάντα. Και να μπαμ να σου κάνει έτσι ξαφνικό κάποιος, θα φοβηθείς. Την αλήθεια τη ναι. δέχονται εύκολα οι άνθρωποι? Όχι. Όχι. Όχι όλοι οι άνθρωποι. Εκεί που τους λες αλήθεια, λες ψέματα. Άρα λέω, πρέπει να σου πω ψέματα για να είμαι μέσα. Ποιον θεωρείς άντρα μάγκα? Το να είσαι εξηγημένος στα πάντα. Σε όλα. Μάλιστα. Σε όλα, όπου γίνεται. Τι κατάλαβες μετά από 12 γάμους και από τις σχέσεις που είχες στη ζωή σου? Τι ακριβώς θέλουν οι γυναίκες? Αυτό που θέλουν οι γυναίκες που λέει το τραγούδι. Εσύ θα μου πεις. Yeah. Ποιο είναι το δικό σου συμπέρασμα, τι θέλουν οι γυναίκες? Θέλουν αγάπη, λεφτά, κυρίως. Αυτό το τονίζω. Το τονίζεις, ε? Ναι, βέβαια. Γιατί το λες αυτό με τα λεφτά? Γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχουν γυναίκες που να αγαπάνε κάποιον άντρα χωρίς λεφτά? Ναι, είναι σπάνιες. Σπάνιες. Ο άντρας τι θέλει από μια γυναίκα? Ειλικρίνεια, την οποία δεν τη βρίσκει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σου πει ναι και μετά από μια ώρα ή με το έτσι που τα στρίψει να πει καλά, εντάξει. Μάλιστα. Περαβρέχει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έκανες ποτέ? Έχω κάνει πολλά λάθη, οπότε δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι το μεγάλο. Τι θα άλλαζες στο παρελθόν σου? Τίποτα. Τι φοβάσαι για το μέλλον σου? Δεν φοβάμαι τίποτα. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πάθος της ζωής σου? Το μεγαλύτερο πάθος το τραγούδι. Το τραγούδι? Ναι. Καλό. Η αγάπη πάθος μου. Τι θέλεις να σκέφτονται οι άλλοι για σένα? Σε νοιάζει τι σκέφτονται? Ναι, καλά. Καλά? Ναι, όσο γίνεται πιο καλά. Εφόσον έχω εξηγηθεί ωραία. Μάλιστα. Υπήρξαν στιγμές που δεν εξηγήθηκες καλά σε κάποιους γιατί το έφερε έτσι η ζωή? Μπορεί να έχει γίνει και να μην. Να μην το έχει πάρει χαμπάρι. Ναι, μπορεί. Τι γίνεται τώρα καλλιτεχνικά και από δουλειά? Μπορεί να σε δει ο κόσμος εδώ πέρα, τα παιδιά τρελαίνονται με την πάρτι σου. Καλλιτεχνικά, ναι, υπάρχει περίπτωση να πάω σε μαγαζί μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Άρα έχεις τώρα κάποιους μήνες που είσαι εκτός. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμάζεις κάτι καινούργιο? Υπάρχει κάτι που θα. Σε CD, ναι, θα βγει. Ένα CD. Μπορεί να μας πεις κανένα τίτλο τραγουδιού, κάτι? Όχι. 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 Γιατί? Ναι. Γιατί τις κλέβουνε τις τίτλες? Τις κλέβουνε. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό το έχεις δει? Το είδα μια φορά. Φοράς τα ακουστικά. Ναι. Πολύ δυνατή μουσική. Ναι. Εγώ θα σου λέω λέξεις. Ναι. Θέλω να καταλάβεις αν αυτό που λέω, ναι, το speaking, ναι, μπορείς να το διαβάσεις. Yeah. Λέξεις θα σου λέω εγώ και θα προσπαθήσεις να το καταλάβεις. Ναι. Γιατί είμαστε έτοιμοι για ναι, μ' ακούτε. Ξεκινάμε. Χαλβάς. Έφαγα. Χαλβάς. 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 Δεν κατάλαβα. Δεν είχαμε αυτά, μα το καταλάβαινε. Δεν κατάλαβα. Ναι. Άλλη λέξη, άλλη. Άλλη λέξη. Νταλκάς. Καρντάσι. Νταλκάς. 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 Νταλκάς, μπράβο ρε φίλε. Νταλκάς. Αυτό. Αλάνι. Λάδι. Αλάνι. Αλάζει. Αλάνι. Αλάτι. Αλάνι. Αλάνι. Αλάνι ρε φίλε. Oh yeah. Yeah. Τσαμπουκαλής. Τσαμπουκαλής. Τι κάνω? Όχι τι κάνεις, τσαμπουκαλής. Τσαμπουκαλής. Τσαμπουκάς. Τσαμπουκαλής. Τσαμπουκάς. Τσαμπουκαλής. Ναι, τσαμπουκαλής, ναι. Πλανητάρχης. Πλανητάρχης. Μπελαρίδικα. Πλανητάρχης. Πλανητάρχης. Πλανητάρχης ρε φίλε. Καλά. Λοιπόν. Μπουζουριάζω. 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 Μπουζουριάζω ρε φίλε. Καλαμπαλίκ.
Καλαμπαλίκη. Καλαμπαλίκη, μπράβο ρε φίλε. Ο άνθρωπος έχει βρει να πούμε. Μόρτης. Πότε? Μόρτης. Πότης. Μόρτης. Πότης. Μόρτης. Μόρτης. Μόρτης ρε φίλε, μπράβο. Και μπανίζω. 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 Μπανίζω ρε φίλε. Αυτές τις βρίσκει αμέσως ο άνθρωπος. Και τελευταίο, να πούμε, τράκα. Νταλκά. Τράκα. Τράκα. Τράκα ρε φίλε, αυτό είναι, μπράβο. Μπράβο ρε φίλε. Ρε φίλε. Δεν βρήκα τα δύο πολλά. Εντάξει, να είσαι καλά, να είναι το παιδάκι σου καλά. Εγγόνι δεν έχεις δει ακόμα, Ναι. Έχεις δει εγγόνι. Εδώ και ένα χρόνο και... Α, αλήθεια, δεν το ξέρα. Ναι. Α, γιατί χωρίς να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε παππούς ο παππούς. Έγινε παππούς! Τώρα το τραγούδι απέκτησε αξία να πούμε. Ο παππούς έγινε παππούς. Original. Αν επιτρέπετε, Τάσος. Όχι. Όχι, δεν πήρε το όνομά σου. Είναι. Εντάξει. Φιλικό. Α. Κορίτσι. Πες τώρα, Τάσο, να πω. Τι να πω, εντάξει. Μα ήταν κορίτσι και θα το έλεγα Τάσο. Καλά να είναι. Καλά να είναι, εντάξει. Καλά να είναι. Καλά εννοείται. Έτσι που το λες είναι θηλυκό. Νομίζω ότι ήταν παιδί. Ενώ αγόρι. Παιδί κι εγώ. Άντε κι εγώ τα δικά μας από το χωριό. Δύο παιδιά και τρία κορίτσια. Το εγγόνι πηγαίνεις, το βλέπεις έτσι, πηγαίνεις. Έχουν έρθει εδώ τώρα. Α, το πας καμιά βόλτα έτσι να, αυτό, να το δεις, να αυτό. Α, ακόμη δεν. Δεν πα... ακόμα. Το πηγαίνανε στη θάλασσα κάθε μέρα γι' αυτό. Μάλιστα. Α. Άμα γίνει τραγουδίστρια, θέλεις. Εγώ όχι. Όχι. No. No, ε. No, no, no. Why? Δεν θέλω. Δεν θες. Σε αυτό τον κύκλο και ειδικά τραγουδίστρια. Και ειδικά τραγουδίστρια, yeah. Δεν θες. Yeah. Εντάξει. Yeah. Okay, my friend. Να σας πω σε αυτό το σημείο και δεν ξέρω, έχεις πάει στο Ντουμπάι. Ναι. Στο Αμπουντάμπι. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία να πας στο Ντουμπάι για να πας στο Αμπουντάμπι. Άκου τώρα εδώ. Το Tonight, λοιπόν, φίλε μου, Τάσο, σε ταξιδεύει στο μυστηριώδες Ντουμπάι για να παρακολουθήσετε από κοντά το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που στο Αμπουντάμπι. Yeah. Είναι φοβερό αυτό. Θέλω να σου πω, αποκλειστικά είναι μια προσφορά του ταξιδιωτικού οργανισμού Manasys Travel, www.manasystravel.gr και 300 ευρώ μετρητά για να παρακολουθήσετε και, το, και τη Φόρμουλα 1 και για τα έξοδά σας. Θα μας δώσει το εισιτήριο. Και το εισιτήριο. Πότε? Και τη διαμονή εκεί και 300. Euro and go to the Formula 1 and fantastic να πούμε, fantastic, λες και το τραγούδι, okay, fantastic. Λοιπόν, 90 11 51 51 30, παίρνετε τηλέφωνο για μια κλήση, στέλνετε μήνυμα στο 54990, γράφοντας ένα σίγμα από τη λέξη show στα ελληνικά βέβαια. Αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός, θα μάθουμε και στο τέλος της εκπομπής αύριο ποια κυρία ή ποιος κύριος το κέρδισε. Έτσι, οπότε θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό για να το ζήσετε. Να πω ότι είναι τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό για δύο άτομα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ντουμπάι. Έτσι, τέλεια. Δηλαδή, τι πιο ωραίο να πας σε τέτοια εκδρομή. Εκεί στους ουρανοξύστες. Στους ουρανοξύστες. Να πούμε ότι έχει το ναι. Μεγαλύτερο ουρανοξύστη του κόσμου, το έχει ναι. Εκεί στο Ντουμπάι. Ναι. Φτιαχνόταν και πήρε και φωτιά πριν από λίγο καιρό. Ναι, αλλά όλα καλά. Φάιν. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Τάσος Μπουγάς.